Καλησπέρα σας, κύριος Σαλτίνης. Νόμιζα θα πω και εγώ για τον Πότο. Θα πεις, γιατί να μην πεις και εσύ για τον Πότο. Γιατί να μην πεις. Βέβαια. Δημόσια πρόσωπα είναι, οπότε κρίνονται. Και εμείς δημόσιο λόγο έχουμε, οπότε κρίνονται αυτοί, κρινόμαστε και εμείς. Εγώ όμως θα σας πω για τον Άρη καλύτερα, αφού τα πω Γρηγόρης όλα, για τον ΠΑΟΚ. Ας πω εγώ για τον Άρη, τι θέλετε, από πού θέλετε να ξεκινήσετε. Από το Πιασάρικο. Το καλό. Πιασάρικο. Το Καμαρά. Αυτό είναι το Πιασάρικο. Ποιο είναι, τι, σαν πως έκανα άλλο. Έχει πολλά. Που γίνεται χάμος, πουλάει ο Άρης. Ποιο Πιασάρικο θα ήταν να μας έλεγες ότι έστειλε μήνυμα, ήρθε η απόφαση του ΚΑΣ και ο Άρης είναι ελεύθερος να κάνει τα πάντα. Δεν ήρθε αυτό. Οπότε θα πάμε στον Καμαρά. Τι γίνεται με τον Καμαρά, ρωτάει ο κόσμος. Απλά είναι τα πράγματα με τον Καμαρά. Που έλεγα και το πρωί. Δηλαδή δεν υπάρχει για μένα κάτι πιο απλό στο ποδόσφαιρο. Βέβαια εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος όχι πουλά, όχι μη πουλάς. Όχι, ανάλογα με το θα κάνει και την Κυριακή πάει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή θυμάμαι μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό που αποβλήθηκε ο Καμαρά. Πόσα μηνύματα λάβαμε και στο Λίμπερο και τα λοιπά. Διώξ τον, το Λομπού, φύγε τον άχρηστο, 3,5 εκατομμύρια, όλα αυτά κτλ. Πηγαίνει λίγο με το θυμικό ο κόσμος, είναι η αλήθεια. Μετά έκανε 2-3 ματσάρες ο Καμαρά, τώρα μην τον πουλάς, μην τον κάνεις, μην τον ράνεις. Εδώ δεν υπάρχει όμως ούτε το ένα Γιώργο ούτε το άλλο. Δηλαδή ούτε οι υποστηρικτές του, ούτε αυτοί οι οποίοι θέλουν να τον φάνε σε εισαγωγικά. Εδώ υπάρχει ρήτρα. Και όταν υπάρχει ρήτρα στη μέση, ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λες εσύ, ό,τι και να λέει και ο Καρυπίδης ακόμα. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να πάει να καταβάλει τη ρήτρα και να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι η ρήτρα είναι πάρα πολύ καλή για τα δεδομένα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Υπό ποια έννοια. Ο Άρης τον αγόρασε 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Φούλαμ. Μάλιστα από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα έχει δώσει τα μισά. Ναι. Γιατί τα άλλα μισά, περίπου γύρω στο 1,800 με 2 εκατομμύρια, είναι στο χρόνο που έρχεται και στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή ο Καρυπίδης όντως έκανε ένα πολύ καλό deal, υπό την έννοια ότι πήρε τον παίκτη για 3 χρόνια και τις δόσεις των χρημάτων που θα πάρει η Φούλαμ επίσης συμφώνησε να τις καταβάλει σε 3 χρόνια. Το λες αρκετά καλό deal για έναν τέτοιο παίκτη. Και έβαλε μια ρήτρα η οποία είναι σχεδόν διπλάσια από τα χρήματα που ίδιος δαπάνησε. Μέσα στον πρώτο χρόνο λοιπόν, και ενώ έχει δώσει περίπου 1,5-2 εκατομμύρια από τα προβλεπόμενα να δώσει τη Φούλαμ, μπορεί να πάρει 6. Θα μου πει κάποιος τώρα, θα δουν τα 6, θα δώσει μπραφ. Εγώ εικάζω, δεν ξέρω, εικάζω ότι το 6 δεν θα είναι μπραφ, θα είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή τι θα είναι το αντίστοιχο, σου καλύπτω τα 2 που χρωστά στη Φούλαμ και σου δίνω άλλα 4 σε σένα. Αν όμως η οποιαδήποτε ομάδα έρθει και αγοράσει τη ρήτρα, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, του Καμαρά, δεν μπορεί να πει ο Άρης όχι δεν γίνεται, όχι δεν θέλω, όχι θέλω 7, όχι θέλω 8, έτσι. Επομένως από τη στιγμή που υπάρχει ρήτρα, το καλύτερο για τον Άρη θα είναι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Ζεστός ο Καμαρά για Ολυμπιακό, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ τους. Δεν ξέρω που τον βρήκαν στη Μαυριτανία, αν τον βρήκαν στη Μαυριτανία και μίλησαν μαζί του, ή αν έχουν μια ενημέρωση ότι ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει μαζί του, γιατί ο Καμαρά και χθες έβαλε 2 γκολάκια με την Εθνική Μαυριτανίας. Τα έβαλε. Τα έβαλε πάλι τα γκολάκια. Εντάξει, η Μαυριτανία το ξέρουμε ότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της. Προφανώς. Ξέρω εγώ, δεν το βγάζουν το μυαλό τους ή του Ολυμπιακού που λένε ότι είναι ζεστός ο ποδοσφαιριστής και μην πέφτει κανένας από τα σύννεφα και πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής και παίζει Champions League. Προφανώς τα 800 χιλιάρια που παίρνει από τον Άρη θα γίνουν ένα 200, ένα 300. Ο ποδοσφαιριστής είναι φυσιολογικό να θέλει να πάει εκεί. Έτσι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την αντίληψη ότι οι παίκτες πρέπει να έχουν τη 12ετία του φίλου μου τον Τίνο του Κουί, που είχε γενέθλια και χθες και χρόνια πολλά, όπως είχαν στα παλαιότερα χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι όποιος δώσει τα περισσότερα. Αν λοιπόν έρθει ο Ολυμπιακός και σκάσει τη ρήτρα στον Άρη, θα πάρει τον Καμαρά και θα τον χάρει, δεν ξέρω, και με τον Αραμπή, με τον Τικίνιο, με τον ένα, με τον άλλο, δεν ξέρω ποιον να έχει δίπλα του. Είναι τόσο απλή η κατάσταση όσον αφορά τον Καμαρά. Αν δεν σκάσει τη ρήτρα, χωρίς να συμφωνήσει ο Άρης με λιγότερα χρήματα, δεν μπορεί να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε καμία άλλη ομάδα. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση από τον Καρυπίδη που έβαλε ρήτρα στον ποδοσφαιριστή. Πώς είναι η ρήτρα, ξαναπες λίγο για να το πούμε. 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ξαναλέω, τον πήρε 3,5. Από τα 3,5 έχει δώσει περίπου το 1,5 με 2. Έχει να δώσει το υπόλοιπο ποσό, άλλα 2 δηλαδή πόσο μένουν. Μέχρι να φτάσει στα 3,5 είναι με διακανονισμό για άλλα 2 χρόνια να δώσει αυτά τα χρήματα ο Άρης. Το συμβόλαιο του παίκτη είναι 800 τη χρονιά που πέρασαν, 900 τη χρονιά που έρχεται, 1 εκατομμύριο το τρίτο έτος. Αυτό είναι το συμβόλαιο. Πολύ μεγάλο εγώ θεωρώ για τα δεδομένα του Άρη.
Παρόλα αυτά, φέτος θα πήρε κανονικότατα τα χρήματά του και προφανώς θα τα πάρει αν μείνει στην ομάδα. Με όλο αυτό το που γίνεται από την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι τον θέλει ο Μάρτινς κτλ., επειδή τους ξέρω λίγο να τους απο... μαγνητοφωνώ που έλεγε ένας φίλος μου, όχι να κάνει από... όχι από κρυπτογράφηση, από μαγνητοφώνηση έλεγε, βλέπω ότι όντως τον θέλουν, ότι όντως υπάρχει στόχος και δεν θα το δίναν τόσο δυνατά. Έχει διαφορά το θέμα Καμάρα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, γιατί έχουν στείλει καμιά δεκαπενταριά παίκτες. Τον Κουέστα το στείλαν, τον Βέλεθ το στείλαν, τον Ματέο το στείλαν. Πάρα πολλούς παίκτες που ήταν στον Άρη τους στέλνανε στον Ολυμπιακό τα δημοσιεύματα. Το Σάσα το στείλανε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βάζουν τον Μάρτινς μπροστά. Και αυτό κάτι λέει για μένα, ότι βάζουν τον προπονητή, ότι τον θέλει ο προπονητής. Να έρθει μετά ο πρόεδρος, ο Μαρινάκης, να πει: ορίστε, πήρα τον παίκτη που ήθελε ο προπονητής. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Εγώ πάνω στο βλέπω ότι παίζει πιο πολύ απ' όλα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και βλέπω να πηγαίνει. Κοίταξε, έχει κι άλλους. Έχει κι άλλους. Απλά είναι, παίζει πιο πολύ γιατί ακριβώς είναι και ο γνωστός εδώ. Έτσι, έχουν και για άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό σου είπα ότι έχει διαφορά. Ενώ για τους άλλους γράφουν ο Ολυμπιακός θέλει, κοιτάει την περίπτωση του Ζαγόροβιτς, ξέρω εγώ. Ναι. Εδώ λένε ο Μάρτινς ζήτησε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Έχει διαφορά αυτό το ένα από το άλλο. Αυτό τονίζεται. Πληρώνει τη ρήτρα, Γιώργο μου, και εγώ προσωπικά με 6 εκατομμυριάκια τον έδινα και μια κορδέλα, τον πήγαινα μια χαρά του Καμάρα. Τώρα ο Καρυπίδης δεν ξέρω, αλλά υπάρχει ρήτρα, ξαναλέω, δεν μπορεί να πει κάτι ο Καρυπίδης αν έρχεται και δισκάσει τη ρήτρα ο Ολυμπιακός. Φεύγουμε από τον Καμαρά. Ναι. Τώρα υπάρχουν και δημοσιεύματα που είναι δημοσιεύματα περισσότερο για τον Ματέο, για τον Σάσα. Έχουν συμβόλαια οι ποδοσφαιριστές, αν θέλει οι ταγέρες από την Αργεντινή. Γιατί είδα ότι έκανε δήλωση ο πρόεδρός της και γι' αυτό το σχολιάζω. Ότι θέλουμε τον Ματέο, θα μιλήσουμε με τον Άρη. Θα πρέπει να έρθει να κάνει πρόταση στον Άρη. Αν θέλει ο Απόλλωνα μέσω το Σάσα, θα πρέπει να έρθει να κάνει πρόταση στον Άρη. Κατά καιρούς τέτοια δημοσιεύματα διαβάζουμε πάρα πολλά. Για τον Κάνεα, μέχρι χθες το βράδυ διαβάζαμε ότι κλείνει στη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Τελειωμένο, χάθηκε ο Γκάνεα, πάει στη Ραπίτ Βουκουρεστίου κτλ. Σήμερα το πρωί διαβάσαμε απέρριψε τη Ραπίτ Βουκουρεστίου ο Γκάνεα. Θα υπάρχουν αυτά τα ζητηματάκια. Ο Άρης, όπως λες και εσύ, μέχρι να βγει του ΚΑΣ, δεν έχει ακριβώς δεμένα τα χέρια του, αλλά δεν μπορεί ρε παιδί μου να βάλει να υπογράψει κάποιος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Περιμένουμε και ελπίζουμε να λυθεί μέχρι την Παρασκευή που είναι 10 του μήνα η ημερομηνία η τελευταία. Εγώ πιστεύω ότι και παράταση να δοθεί στην ουσία θα σημαίνει ότι ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές, γιατί η παράταση θα πάει μέχρι 10 Ιουλίου. Άρα η όποια τιμωρία, αν στο κακό σενάριο υπάρξει τιμωρία, θα πάει στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα. Τώρα, για τους Ισπανούς ή Ισπανούς εισαγωγικά, γιατί θα αναφερθώ σε παίκτη που δεν είναι Ισπανός, αλλά παίζει στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για τον Κολομβιανό, τον Αρίας, το δεξί μπακ, που είναι εξαιρετική περίπτωση, με βάση και το βιογραφικό το οποίο το παρατηρείς, από Αϊτχόφεν και τα λοιπά, με πάρα πολλά χρόνια και στην Ισπανία, Γρανάδα πέρσι, 30 χρονών, ανήκει στην Ατλέτικο, είναι από τους παίκτες για τους οποίους συζήτησε ο Καρυπίδης και είναι από αυτούς που είναι αρκετά ψηλά στη λίστα, γιατί μιλάμε για 10-15 ονόματα, αλλά αυτός, ο Καμέγιο, ο Μογέχο και ο Ρικέλμε είναι οι ποδοσφαιριστές που είναι ψηλά στη λίστα και ειδικά ο Αρίας είναι ένας παίκτης, έχει 55 συμμετοχές με την Εθνική Κολομβίας, Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια πριμέρα ντιβιζιών, πριν στην Αϊτχόφεν σε πολύ ψηλό επίπεδο, μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ναι. Είναι από αυτούς που λες ότι ο Άρης σίγουρα θα δυναμώσει πάρα πολύ στην πλευρά και δεν θα θυμάται κανένα στο Σούγκερ. Βέβαια αυτό για να γίνει πρέπει να το δούμε στο χόρτο. Με βάση το βιογραφικό το λέμε τώρα αυτό, έτσι. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος λες δεν έχει παραστάσει ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα 55... στο χόρτο κρίνονται όλα. Ναι, εκεί. Και μπορεί να σου πω κάτι, κάποιος μπορεί στον Άρη να είναι εξαιρετικός και να πάει στην επόμενη ομάδα να μην βλέπετε και το ανάποδο. Μπορεί να μην βλέπετε στην προηγούμενη του ομάδα να έρθει στον Άρη και να κάνει παπάδες. Ναι, το έχουμε δει. Κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό στο ποδόσφαιρο. Απλά το σημειώνω σε σχέση με όλα τα ονόματα ότι αυτός ο Αρίας είναι λίγο πιο ψηλά στα θέλω του Μπούργος και του Καρυπίδη και ίσως να είναι και πιο εύκολος γιατί είναι 30 χρονών. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι τώρα που έρχεται. Οπότε προφανώς και η Ατλέτικο, αν δεν τον έχει στα πλάνα του ο Σιμεώνε, θα θέλει εντός εισαγωγικών να τον ξεφορτωθεί, να γλιτώσει κάποια χρήματα από το συμβόλαιό του. Τώρα στις διαπραγματεύσεις, σε βάλε εσύ Άρη περισσότερα, βάζω και λίγα εγώ, παίζοντας αυτά στις διαπραγματεύσεις. Το πλεονέκτημα του Άρη, και κλείνω με αυτό, Γιώργο μου, είναι ότι έχει τον κύριο Μπούργος, ο οποίος
προφανώς είναι από τους λίγους που έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πει στο Σιμεώνε, άσε μου το Ρικέλμε, ένα χρόνο θα τον έχω εγώ εκεί να παίξει εκεί, να τον κάνω παικταρά κτλ. Και έχει αυτή την απευθείας, μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον πρώην συνεργάτη του επί σειρά ετών, ναι, και να δρομολογήσει. Χρήσανε, αν προσπαθήσουμε να μαζέψουμε λίγο τα μεταγραφικά και να πούμε ότι οι δύο παίχτες που θέλει, δεν θα πω παραπάνω, λέω για δύο τώρα, που θέλει οπωσδήποτε ο προπονητής να τους αγοράσει η ομάδα, να συμφωνήσει η ομάδα τέλος πάντων, να τους αγοράσει, μπορεί να τους πάρει και δανεικούς, και να τους καρφώσει στην ενδεκάδα, σε ποιες θέσεις είναι? Center for σίγουρα, όχι μόνο έναν, δύο. Αν φύγει ο Καμαρά, αυτονόητο είναι νομίζω, το καταλαβαίνει, ναι, ο καθένας. Ναι. Δύο, center for 100%. Αριστερό μπακ έχει τον Πίρσμαν, τον έχει πάρει δηλαδή. Ναι. Το συγκεκριμένο μένει να πάρει το επίσημο για τις μεταγραφές. Θερματοφύλακα και τον Κουέστα. Στόπερ έχει τον το Βραζιλιάνο και τον Μπράμπετ. Ναι, όχι, λέω γιατί. Δηλαδή, center for οπωσδήποτε. Σου το παίρνεις. Ναι, ναι, σου λέω τι έχει. Για να καταλήξω στο τι θέλει να πάρει. Center for οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ωραία μεταγραφή αυτή είναι, πιασάρικη μεταγραφή, πιο πιασάρικη είναι. Δηλαδή για δεύτερη, τον ενδιαφέρον. Δεύτερη επίσης, πιασάρικη, το δεκάρι. Δεκάρι. Το πίσω από το center for δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχει Χαφουάρης, έχει Ντουκουρέ, μένει να δούμε τι θα γίνει με το Ματίγια, έχει Ενδιαγέ. Αυτή τη στιγμή ο Άρης και έχει και Σάσα. Εκεί τώρα να αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή φύγει κάποιος από αυτούς, τότε θα σου πω ότι είναι κομβική και η θέση του αμυντικού χαφ. Αλλά αυτά όλα δεν μπορούμε να τα πούμε μέχρι να τελειώσει το θέμα του ΚΑΣ. Αλλά αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ο Άρης, και όχι έναν ξαναλέω, δύο είναι center for. Μάλιστα. Όχι ωραία. Ένα, δύο center for χρειάζεται. Ωραία είναι αυτό. Είναι μεταγραφές που έχουν γκέλ. Αν φύγει ο Καμαρά, θα πρέπει να γίνει και μια επένδυση στη συγκεκριμένη θέση. Γιατί αν πάρεις αυτά τα χρήματα, δηλαδή στην ουσία θα πάρεις 4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί 2 θα δώσεις στη Φούλαμ. Αν πάρεις 4 εκατομμύρια, εγώ δεν λέω να δώσεις τα 4 εκατομμύρια να πάρεις παίκτη προς Θεού, δεν είναι ο Άρης για τέτοιες κινήσεις, αλλά μπορείς να πάρεις έναν καλό φόρτο 400-500 χιλιάδων ευρώ, που για τον Άρη και αυτά τα χρήματα είναι υπέρβαση. Είναι πολύ μεγάλα συμβόλαια. Τα τελευταία χρόνια τα βλέπω αυτά τα συμβόλαια. Ο Γιάννης από Χαριλάο που μας ακούει και ακούει ότι θα πάρει 6 εκατομμύρια από τον Καμαρά, αν τα πάρει, τότε θα έχει απέτηση να φέρει σπουδαίο center for. Δυνατό. Τέσσερα θα πάρει, γιατί τα δύο θα τα δώσει. Ναι, οκ. Θα πάρει μια center for-άρα. Μάλιστα, ωραία. Εγώ βλέπω ότι με αυτά τα χρήματα και τις προοπτικές έχει ο Άρης να πάρει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχει και τη δυνατότητα, με δεδομένα όλα αυτά που του ήρθανε κατά καιρούς, Οριόλ, Συστών, όλα αυτά, που το Οριόλ ακόμα τον πληρώνει. Έχει μία δόση 36 του 140 χιλιάρικα και μία δόση 140 χιλιάρικα 37 μου. Αυτά, παιδιά, είναι λεφτά. 1,1 εκατομμύριο από το ξαφνικό, από το πουθενά ήρθε. Μπορεί λοιπόν με αυτά τα χρήματα ο Άρης και καλή ομάδα να φτιάξει και καλούς παίκτες να έχει, αλλά να έχει και ήσυχο το κεφάλι του Αριανός, εφόσον τα χρήματα διαθέτει την ομάδα, έτσι ο Καρυπίδης, ότι όλα πάνε καλά στο κομμάτι του οικονομικού και δεν έχει ζητήματα και θέματα. Και είναι βασικό και αυτό. Με όλα αυτά, και θα πω και με αυτή την ΕΠΟ και με αυτή την Επιτροπή Αδειοδότησης, ο Άρης θα πρέπει να είναι 2 και 3 φορές σίγουρος όταν καταθέτει φάκελο. Πώς τον είπαμε τον αυτόν που έκανε την. Σαράκης. Σαράκης, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Τσαλτίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.